Γεια σας. Αυτό που βλέπετε πρόκειται για ιστορική αναπαράσταση. Με άλλα λόγια, κάνουμε κάποιες μελέτες, βλέπουμε τι ενδύματα, τι πανοπλίες, τι εξοπλισμό χρησιμοποιούσαν τότε, συγκεκριμένα στην ύστερη ρωμαϊκή πρώιμη βυζαντινή περίοδο. Και παράλληλα μελετάμε εγχειρίδια απλομαχίας για να μπορέσουμε να κάνουμε όσο πιο καλά μπορούμε ορθότερα τις αναπαραστάσεις. Για παράδειγμα, αυτό εδώ η Μάνικα, αν έχετε παρακολουθήσει παλιότερα βίντεο μου, χρησιμοποιήθηκε στους Δακικούς πολέμους, αλλά έφτασε και την περίοδο του Μέγα Θεοδόσιου. Μετά σιγά σιγά καταλήφθηκε, αρχίζω να καταλαβαίνω γιατί, είναι αρκετά άβολο και αφήνει και αρκετά ανοίγματα, οπότε πιθανόν να θέλανε να είναι πιο ευέλικτοι οι πολεμιστές και συν της άλλης είχε αλλάξει και η τεχνολογία και η τεχνογνωσία του πολέμου. Επίσης, αυτό το είδος πανοπλίας, η οποία λέγεται μουσκουλάτα, δηλαδή μειώδες θωράκας, και αυτός άρχισε να εγκαταλείπεται σιγά σιγά. Δεν ξέρουμε τους λόγους, για ποιους λόγους εγκαταλείφθηκε, αλλά πιθανόν να χρησιμοποιήθηκε σε τελετουργικό, δηλαδή παρελάσεις, τελετές παλατιού, πιθανόν, μια υπόθεση. Κάνουμε, δεν υπάρχουν πολλές ενδείξεις γι' αυτό. Η σπάθα, ένα πάρα πολύ βαρύ όπλο σε σχέση με τα μεταγενέστερα, χρησιμοποιείται με συγκεκριμένο τρόπο, όπως πολλές φορές σας έχω δείξει. Αυτό χρησιμοποιήθηκε περίπου μέχρι τον καιρό του Μέγα Θεοδόσιου, ίσως και λίγο αργότερα, ενώ σίγουρα ήταν την περίοδο του Διοκλετιανού. Αυτό είναι ένα κράνος τύπου Spengenhelm. Υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι. Ένα παρόμοιο έχει βρεθεί στην Αίγυπτο, σε στρατόνα ρωμαϊκό της Αιγύπτου και χρονολογείται τον 6ο αιώνα. Και άλλο ένα ίδιο έχει βρεθεί σε στρατόπεδο στην τωρινή Ολλανδία, πάλι ρωμαϊκό στρατόπεδο. Υπάρχει μια πιθανότητα αυτά τα κράνη, αυτά του τύπου τα κράνη, τα συγκεκριμένα, υπάρχουν πολλοί τύπου κράνη Spengenhelm, να ήταν κράνη τα οποία χρησιμοποιούσαν οι σαγητάροι, δηλαδή οι τοξότες των Ρωμαίων και των Βυζαντινών. Όπως βλέπετε, έχει προστατευτική πλάκα που προστατεύει το κεφάλι, αλλά δεν έχει επιρρήνιο, όπως έχουν κάποια άλλα. Επίσης δεν έχει κοσμήματα πάνω. Τα κοσμήματα και τα σκαλίσματα συνήθως πηγαίνανε σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν υψηλά ισταμένοι στον στρατό. Για πίσω, για την αλυσίδα, δεν είναι σίγουρο ότι υπήρχε, είναι μοντέρνα προσθήκη. Το βάλαμε, υποθέσαμε ότι κάποια προστασία τυπική για τον Αφιένα να υπήρχε συν αυτό που βάζουμε εδώ για το προστατευτικό του λαιμού, που δεν είναι μόνο αυτό, δίνει μια τυπική προστασία, αλλά προστατεύει κυρίως να μην γδέρνει η πανοπλία τα ευαίσθητα μέρη. Αν φυσικά δεν είχαν από μέσα ειδικό χιτόνιο. Η άλλη υπόθεση είναι ότι μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν να καλύβουν το πρόσωπο όταν είχαν αποστολές στην έρημο ή αλλού. Η σπάθα, όπως έχετε δει, μπαίνει στην αριστερή πλευρά, εδώ πέρα, και όχι όπως τον Gladius που είχαν παλιότερα στη δεξιά τους πλευρά. Τον Gladius, όπως σας έχω πει, βγαίνει με αυτόν τον τρόπο. Στη σπάθα ξεφουλκίζεις με τον τρόπο που γνωρίζουμε και έχει και διάφορους άλλους τρόπους, έχετε δει στα βίντεο τα προηγούμενα, όταν δεν φορά πανοπλίες, αλλά είναι ο ίδιος τρόπος και εδώ. Ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Γεια σας, μέχρι την επόμενη φορά. Να είστε δυνατοί.